Αγαπητοί τρόφιμοι, σας κάλεσα σήμερα εδώ για να σας ανακοινώσω πως βρέθηκε το χάπι. Το χάπι για να ξυπνάς αλλιώς. Ξεχνάς μειώσεις, άγχος, πληστηριασμούς, απεργίες, ανεργίες. Γενικώς χάπι για να ξεχνάς, να μην θυμάσαι. Happy day. Αιτιολόγημα. Μη συνταγογραφούμενο, γενόφιμο. Πιείτε το κάθε πρωί με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Πάλε σήμερα φτιάξαμε παστίτσιο. Κόψω σε κομμάτια, βάλω σε ένα δίσκο. Αύριο θα φάμε ακριβώς το ίδιο. Πρόσφαμε για τη συνταγή των Αγίων Πατέρων ημών. Έλα, μπορεί να πούμε προσευχή. Βάλε καλά και κανέλα. Συγγνώμη, τι κάνεις εδώ. Αγιασμό. Καλημέρα, να φιλήσω με το χέρι. Δεν φτάνει που μαγάζει. Έχω βάλει ένα καλό. Για το καλημέρα. Δεν φτάνει που είμαστε δικά σου στο τρέιλερ και ήρθες να μαγαρίσεις το πλατό. Εδώ κάνουμε κανονικό αγιασμό. Σταματά, έχουμε προσευχή. Α, τι λοιπόν, προσευχή. Επαναλαμβάνεις μετά από μένα. Μάλιστα. Από το Ευαγγέλιο. Λοιπόν. Χωρίς να σκέφτομαι τι λέω, απλά επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πιστεύω εις ένα Θεόν. Πιστεύω εις ένα Θεό. Βερίκιο Παντοκράτορα. Βερίκιο Παντοκράτορα. Ποιητή καναλιού και γης. Ποιητή καναλιού και γης. Χωρατών τε πάντων και ανωμάλων. Χωρατών τε πάντων να πω αοράτων. Ανωμάλων. Μα τι θέλω τη δουλειά μου και να βρει. Εντάξει. Φως εκ φωτός. Φως εκ φωτός. Αφώτιστης έχουμε λίγο, ε. Όχι, καλέ, ο Μπαρμπουζάνης από χθες είναι εδώ και με φωτίζει. Καλύτερο, θέλω. Λοιπόν, θεών τηλεοπτικών. Θεών τηλεοπτικών. Εκ κοινού τηλεοπτικού. Εκ κοινού τηλεοπτικού. Γεννηθέντα, ουποιηθέντα κτλ. Γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ναι. Λοιπόν, αποτάσσεσαι την Τζολάκη. Αχ, μου λείπει. Απεταξάμιν. Απεταξάμιν. Ασπάζεσαι την Ιταλίδα. Την ασπάζομαι. Μπράβο. Συνταξάμιν, συντάσσομαι. Αυτά ναι. Ναι. Δηλώνεις δημοσίως αιώνια πίστη στο Βερίκιο. Πάντα. Δηλώνω. Από την πρώτη στιγμή τηλεοπτικού αέρα. Ωραία. Έχω και άλλη επιλογή. Έξω Σατανάς, έξω Σατανάς, έξω Σατανάς. Πες τρεις φορές Μητσοτάκης και φταίει. Πες για να πάει καλά η σεζόν, δεν θα πάει. Έλα, έχω και ρόκα. Παιδιά, μην μου χαλάς τα μαλλιά. Όχι, θα το κάνω χαμηλά. Εντάξει. Καταρχήν θα σου φέρω και λίγη παρμεζάνα, μην το έχεις κάνει σαλάτα. Ρόκα παρμεζάνα. Λοιπόν, και τέλος, ας πάρεσαι τον Τζολιά. Πάντα. Είμαι φαν. Ας πάσουμε. Πρόσεξε, είναι εδώ η μαμά μου. Μην κοιτάς, μαμά. Άντε, φεύγω, ήρθα και τον αγιασμό. Να σε καλά προσκύνησε στο Ευαγγέλιο. Α, ναι, λίγο σιριζαϊκό μου κάνει αυτό το Ευαγγέλιο. Όχι, δα. Αυτά έχουν αλήθεια μέσα. Άντε, να σε καλά, ε. Ευχαριστούμε πολύ. Για πού είναι η Ιταλίδα. Λοιπόν, μας έκανε το ποταρικό. Θα τη δεις τώρα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε και φέτος μαζί μας. Μας έλειψε πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία. Και η αλήθεια είναι ότι προσωπικά ανυπομονούσα και είχα μια γλυκιά αγωνία χθες το βράδυ που έβαλα το ξυπνητήρι και λίγο νωρίτερα για να έρθω εδώ και να πούμε την πρώτη καλημέρα. Φέτος έχουμε πάρα πολύ όρεξη για δουλειά. Δεν είναι κλισέ, δεν είναι κοινότυπο. Θα σας το αποδείξουμε από σήμερα που είναι η πρώτη μέρα. Η ομάδα του Happy Day ενισχύεται, αλλάζει, εξελίσσεται, το ίδιο και η θεματολογία μας. Πάντα όμως με τη γνωστή συνταγή. Ξυπνάμε όμορφα, ξυπνάμε χαρούμενα, ξυπνάμε παρέα. Ειδική μνήμα στις μανούλες που σήμερα έχουν την αγωνία τους και ξεκινούν με τα παιδάκια τους τη σχολική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά. Μη μου αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά. Ή να πάνε και τα παιδάκια λίγο στο σχολείο, να έχετε και εσείς το χρόνο σας. Θέλω σε αυτό το σημείο, καλημέρα σε όλους και μπροστά και πίσω από τις κάμερες και στο κοντρόλ μας. Πάμε για μια πολύ ωραία χρονιά. Θέλω τώρα να υποδεχτούμε σιγά σιγά την ομάδα. Γιατί όπως ξέρετε το Happy Day είναι παρέα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία, αγαπημένη και δυνατή ομάδα. Δεν θα μπορούσα να υποδεχθώ κάποιον άλλον πρώτο πέρα από τον Δημήτρη Παπανότα. Τον αγαπάτε για το χιούμορ του, για τις ατάκες του. Και νομίζω ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Έλα Δημήτρη. Σιγά σιγά δεν είπες. Α, ναι. Είχα και εγώ σιγά σιγά. Καλημέρα, καλή μας αρχή. Κοίτα, είπα να βγω με τριπλό φλικ φλακ στον αέρα. Αλλά λέω άσε στην ηλικία μου, γιατί ξέρεις είναι από πέρσι μου. Σωστά, εδώ Τζολιάς μου λίγε πονάει η μέση μου. Σε είδα όμως παππούς, γύρισες όλο το καλοκαίρι, πήγες παντού. Καλά, δεν άφησα τίποτα για την ακρίβεια. Πέρασε καλά. Μέχρι το Βόρειο Πόλο και γύρισα μια βόλτα. Γέμισες τις μπαταρίες σου του Μητράκη. Τις μπαταρίες μου, άδειασα την τσέπη μου. Κλασικά, δεν πειράζει. Και μια χαρά, ναι. Είσαι έτοιμος για μια πολύ ωραία χρονιά. Πανέτοιμος, δεν με βλέπεις κούκλο. Μ' αρέσει και η γραβάτα σου και το styling. Και σε βλέπω και στα πολύ αδυνατά σου. Μάλλον έχεις κοπό. Όχι, δεν πολύ. Θα χάσω ακόμα. Εντάξει, λίγο, σιγά σιγά. Λοιπόν, πολύ ρουζάκι έπεσε. Πολύ καλό. Ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη Παπανότα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν,
Ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά και ο νέος είναι ωραίος. Τον Κώστα Φραγκολιά τον ξέρετε, τον αγαπήσατε ακόμα περισσότερο μέσα από αυτή την πρωινή εκπομπή, γιατί σας έδειξε και άλλα κομμάτια. Σιγά σιγά να βγει και αυτό σε γρήγορα. Πάμε να τον υποδεχτούμε. Κώστα! Να τα μοντέλα, να τα! Πώς φαίνονται τα χιλιόμετρα! Παρεκτρέπεσαι, εσύ παρεκτρέπεσαι! Να τα μοντέλα! Καλημέρα! Καλή μας αρχή, όλα τα καλά! Πώς πέρασε το καλοκαίρι? Πάρα πολύ ωραία! Ξεκουράστηκα όσο έπρεπε, μου φάνηκε το φετινό καλοκαίρι πολύ μικρό, αλλά πέρασα πάρα πάρα πολύ ωραία. Αυτό σημαίνει ναι, ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία, γιατί συνήθως όταν κάτι τελειώνει γρήγορα... Πόσους μήνες άδεια θέλει? Μου φάνηκε γρήγορα, Δημήτρη. Του χρόνου θα φροντίσουμε, ναι, ένα εξάμηνο. Και θέλω να σας πω, επειδή τον συνάντησα και εγώ, είναι σε πολύ καλή φάση ο Κώστας. Ξεχάστε τον Κώστα που ρίχνει παραγάδι σε όλες τις γυναίκες που φιλοξενούνται σε αυτήν την εκπομπή. Έφερα απόχια την παραγάδι τώρα. Λοιπόν, και 1η Οκτωβρίου κάτι θα γίνει. Θα θυμηθείτε τον παλιό Κώστα. Για καλό σκοπό, δεν λέω τίποτα άλλο. Εσείς περάσατε ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα, επειδή λίγο είχαν μεγαλώσει και τα κοριτσάκια μου, ήταν η πρώτη χρονιά. Γιατί τη μία χρονιά ήμουν λεχόνα στην Άγια, την άλλη λεχόνα στη Μέρη. Μετά ήταν πολύ μικρά και τα δύο. Φέτος, σαν λίγο να ήταν πιο συνεννοήσιμες. Είχα χρόνο ακόμα περισσότερο. Ναι, ήμουν λίγο πιο χαλαρή. Λείπει το Ελενάκι όμως, δεν λείπει. Το Ελενάκι μας λείπει, αλλά το Ελενάκι μας λείπει. Φιλιά μας, το κοριτσάκι μας λείπει! Τη στέλνουμε ένα γλυκό φιλί και σε λίγο θα δείτε και την πρώτη συνέντευξη που μιλάει για το γάμο της που έρχεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Πέρα στο γάμο, εδώ πέρα εμάς μας λείπει. Εννοείται, αλλά το κορίτσι μας άνοιξε τα φτερά του για κάτι καινούργιο. Καλύτερα, όλα τα κρυάρια περνάμε καλή φάση. Μ' αρέσει. Πρόσεξε. Πάμε να υποδεχθούμε το νέο αίμα στην εκπομπή. Είναι όμορφη, είναι εκρηκτική, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα και πολύ σεμνή. Πώς γίνεται αυτός ο συνδυασμός? Θα υποδεχθούμε τη Φλωρίδα Πετρουτσέλη και θα το καταλάβετε. Ο Αποστόλης πού πήγε? Πες εδώ, παιδιά. Κοίτα το κούκλα! Κουκλάρα! Να, να, να. Καλημέρα. Μουά, μουά. Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε παρέα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα κάτσω στα δύο κουκλάκια αυτά τα ζωγραφιστά. Ανάμεσα. Κάτσε να πιάσουμε λίγο. Και στους δύο. Και καλή μας αρχή. Ελπίζω να με αγαπήσετε όπως αγαπάτε την Ελένη. Κάποια στιγμή θα με αγαπήσετε. Δεν υπάρχει λόγο. Αυτή την εμφύεση, αλλά και αυτό το χαρακτήρα. Γιατί είναι δύσκολος αυτός ο συνδυασμός. Να βλέπεις μια ωραία γυναίκα που και δεν έχει καβαλήσει το καλάμι και είναι προσγειωμένη και είναι ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει η Φλωρίδα. Λοιπόν, τον κύριο που θα υποδεχθώ τώρα, που και αυτός είναι νέο αίμα στην εκπομπή, δεν είναι εντελώς καινούριο αίμα, γιατί πέρσι είχε ξεκινήσει με τη στήλη του εδώ στο Happy Day και σας έφερε στις οθόνες σας πρόσωπα που δεν είχατε συνηθίσει να τα βλέπετε με ένα προφίλ πέραν του αποστηρωμένου που έχουν οι πολιτικοί, τέλος πάντων κάποια πολύ σημαντικά πρόσωπα της δημοσιογραφίας και του χώρου μας. Είναι ο Χρήστος Βαρθαλίτης που φέτος θα είναι καθημερινά μαζί μας και είμαι σίγουρη ότι έχει βάλει τον πύχη πολύ ψηλά και θα μας φέρει και φέτος και πολύ ωραία πρόσωπα. Χριστάκο! Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή μας αρχή. Δεν ξέρω για τι τύχη μιλάς. Εγώ φέτος θα χορεύω και θα τραγουδάω. Εδώ. Τέλεια. Με την Φλωρίδα, με τον Δημήτρη. Τέρμα οι συνεντεύξεις. Δεν κυνηγάω πολιτικούς. Θα χορεύω και θα περνάω ωραία. Και θέλω να σου πω ότι ειδικά αν θέλεις να μάθεις φιγούρες από τον Κώστα. Ξέρει κάτι περίεργες. Σαν να χορεύεις, σαν να μαγειρεύεις. Όλα θα γίνουν πολύ. Εγγύης. Θα έρθω να χορεύεις ή να μην χορεύω παππούς εδώ πέρα. Εσύ θα χορεύεις το ταψί ούτως ή άλλως. Δεν τη γλιτώνεις. Λοιπόν, Χριστάκο μου, καλή μας αρχή. Καλή αρχή. Με το δεξί. Θέλω σε αυτό το σημείο να υποδεχθούμε και άλλη μια κυρία που έρχεται σε αυτή την πολύ αγαπημένη ομάδα. Την ξέρετε, τη διαβάζετε, έχει πολύ γνωστή πένα. Η Τίνα Νεσαροπούλου μου αρέσει γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του, ακόμα και αν σε γνωρίζει προσωπικά και έχει μια άποψη αρνητική για κάτι που έχει κάνει ή έχει πει. Θα έρθει και θα σου το πει. Μου αρέσουν οι ειλικρινείς άνθρωποι. Θα τις απαντήσεις κι εσύ και μετά μαλλιοτράβημα. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν είναι μία δημοσιογράφος που προφυλάσσει τις δημόσιες σχέσεις. Έχει πάντα πολύ έγκυρο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Αλλά είναι και ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι είναι αυθεντική και δεν μασάει τα λόγια της. Θα είναι μαζί μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που την υποδεχόμαστε. Τίνα Μεσαροπούλου. Έλα την. Ω, και συγχωρώ. Είναι χάπη και χορεύω.
Κλάρα μου. Είμαι happy που είμαι μαζί σας. Καλημέρα και εμείς πάρα πολύ. Καλή αρχή. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλημέρα. Η Τίνα είναι και του εντέχνου και του pop. Τα έχει όλα, όλα. Τα συνδυάζει όλα. Κορόιδευε το δικό μου το τραγούδι, το δικό στο άξο που μπήκε. Τώρα που σε πρόσκρα, το δίσιμο, μιλάμε. Εντάξει, τη πέρασα τι εξετάσει. Και να ξέρει, δεν χρωστάει καλή κουβέντα. Ξέρει πόσε φορέ ετοιμαζόμασταν για εκπομπή και με έλεγε αυτό θα βάλει. Τι να μην το ξέρω, το παπανότα. Εντάξει. Ξέρω και να τον αντιμετωπίσω. Εγώ πέρσι άκουσα δύο φορέ καλή κουβέντα. Αυτό είναι το βιογραφικό μου. Κράτατες. Λοιπόν, σας είπα ότι φέτος έχουμε πολύ όρεξη για δουλειά.